Παράθυρο στην καινοτομία και την εφευρετικότητα αποτελεί ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός αθλητικής ρομποτικής στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στο Δήμο Χερσονήσου. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, ενώ υπάρχουν συμμετοχές και από το εξωτερικό. Οι συμμετοχές που έχουμε φέτος σίγουρα βρίσκονται από την Κύπρο, την Εσθονία και την Τσεχία και από όλη την Ελλάδα εννοείται. Οι αθλητές μας πρακτικά είναι τα ρομπότ, τα οποία τα κατασκευάζουν τα ίδια τα παιδιά και τα προγραμματίζουν να εκτελέσουν τις αποστολές πάνω στην πίστα στην οποία έχουμε. Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε στο κοινό η επίδειξη των αθλημάτων στις πίστες, στην επίσημη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Φιλονίδιο Κλειστό Γυμναστήριο Χερσονήσου, όπου παρευρέθηκαν μέλη από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Εμένα μου θυμίζει το ρητό του Καζαντζάκη που λέει: πήγαινε παιδί μου όσο μακριά μπορείς, πήγαινε ακόμα πιο μακριά από αυτό που μπορείς. Είναι σπουδαία ενέργεια, δηλαδή είναι μια ενέργεια που έχει μέσα και αθλητισμό και εκπαίδευση και ρομποτική και τεχνολογία. Κατά συνέπεια, ό,τι γίνεται από αυτά τα παιδιά είναι ουσιαστικά ένα βήμα μπροστά. Υπάρχουν 10 συνολικά κατηγορίες των αθλημάτων και αφορούν την τοξοβολία, την σφαιροβολία, την ποδηλασία, την πάλη, τα drones, τα ράλι, τον δρόμο με τεμποδίων, τον μαραθώνιο και το ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα απαιτούν εξαιρετική μηχανική, κωδικοποίηση, στρατηγική αλλά και ομαδική εργασία. Φανταστείτε τον Ιούνιο τι θα σημάνει για την τοπική κοινωνία και οικονομία η έλευσή του στον τόπο μας. Σε επίπεδα παρουσίας αθλητών, παρουσίας αυτών και των οικογενειών τους για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Όμως, ξαναλέω, ο στόχος είναι διπλός. Τονώνουμε την τοπική μας οικονομία, εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας για το μέλλον που όσον ούπο τα επόμενα χρόνια αυτά θα είναι που θα πάρουν τις τύχες του τόπου μας στα χέρια τους. Ο στόχος των διοργανωτών και φυσικά και εμείς το θέλουμε αυτό είναι να καθιερωθεί και η Κρήτη να αποτελέσει και το Ηράκλειο ένα προορισμό για την αθλητική ρομποτική και για όλες αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις οι οποίες είναι και διαφήμιση και για την πόλη μας, για το νησί. Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μαθητικό διαγωνισμό, ο οποίος φιλοδοξεί να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα μέσα από τον υγιή συναγωνισμό.